Στην υγεία μας τώρα, εκστρατεία ενημέρωσης έχουν ξεκινήσει ειδικοί παγκοσμίως για την ασθένεια του γλαυκώματος. Παγκόσμια εβδομάδα αυτή που διανύουμε. Και δυστυχώς, παρά το γεγονός ότι η ασθένεια μπορεί να οδηγήσει ακόμα και σε τύφλωση, πολλοί ασθενείς δεν γνωρίζουν καν ότι νοσούν. Η Παγκόσμια Εβδομάδα κατά του Γλαυκώματος καθιερώθηκε το 2010 από την Παγκόσμια Οργάνωση Γλαυκώματος. Κατά τη διάρκεια της Παγκόσμιας Εβδομάδας, κορυφαίοι οφθαλμίατροι από όλο τον κόσμο ενώνουν τις φωνές τους προκειμένου να αυξήσουν την ευαισθητοποίηση αναφορικά με τις συνέπειες της μειωμένης όρασης ως αποτέλεσμα του γλαυκώματος και της επίδρασής τους στην καθημερινή ζωή των ασθενών. Το γλαύκωμα είναι ασθένεια του ματιού που προσβάλλει τον αμφιβληστροειδή χιτώνα και μπορεί να οδηγήσει ακόμη και στην τύφλωση. Έχει υπολογιστεί ότι γύρω στους 250.000 Έλληνες πάσχουν από γλαύκωμα, οι μισοί από τους οποίους δεν το γνωρίζουν. Οι ειδικοί τονίζουν ότι η ποιότητα ζωής των ασθενών με γλαύκωμα πλήττεται σοβαρά, καθώς έχουν μειωμένη ικανότητα στην εκτέλεση των καθημερινών δραστηριοτήτων τους. Αν η διάγνωση γίνει στα πρώιμα στάδια, είναι πιο εύκολη η αντιμετώπιση του γλαυκώματος. Αν και καθένας μπορεί να πάθει γλαύκωμα, ορισμένοι άνθρωποι βρίσκονται σε μεγαλύτερο κίνδυνο από ότι άλλοι. Σε αυτούς περιλαμβάνονται όσοι έχουν ιστορικό γλαυκώματος στην οικογένειά τους. Έρευνες έδειξαν ότι περίπου 10% των στενών συγγενών όσων έχουν γλαύκωμα είναι γλαυκωματικοί. Όσοι είναι διαβητικοί, όσοι έχουν υψηλή ενδοφάλμια πίεση και όλοι πάνω από την ηλικία των 60 ετών. Κατσαβίδια, χάρακα, ανοιχτήρια, ακόμα και πριόνια έχει μία θήκη κινητού που κατασκεύασε ένας εφευρέτης. Η θήκη πολυεργαλείου έχει ενσωματωμένα συνολικά 22 έξυπνα αντικείμενα που βοηθούν το χρήστη στην καθημερινότητά του, χωρίς μάλιστα να τον επιβαρύνουν σημαντικά, αφού το βάρος της ζυγίζει μόλις 89 γραμμάρια. Τι θα λέγατε να μπορούσατε να ανοίγατε την πύρα σας, να καθαρίζετε το φρούτο σας ή να κόβατε κάτι με το iPhone σας? Αυτές και άλλες 19 χρήσεις θα μπορούσαν να είναι στη διάθεσή σας, όχι ακριβώς από το ίδιο το smartphone, αλλά από την έξυπνη θήκη του που το μετατρέπει πραγματικά σε πολυεργαλείο. Σχεδιασμένη ειδικά, η θήκη έχει ενσωματωμένα 22 εργαλεία σαν αυτά του διάσημου ελβετικού σουγιά. Ο εφευρέτης της Anderson Shelton, διευθυντής του Task Club, σχεδίασε τη θήκη TaskCon ώστε να μπορεί να έχει του χεριού του χρήσιμα εργαλεία. Ο 30χρονος Αμερικανός αποκάλυψε ότι εμπνεύστηκε τη θήκη στα τέλη του 2012, επειδή αν και έχει τον περίφημο ελβετικό σουγιά, ποτέ δεν τον έπαιρνε μαζί του. Η θήκη TaskOne είναι εξοπλισμένη με χρήσιμα εργαλεία όπως αποσπόμενο μαχαίρι 2,5 ίντσων, 3 κατσαβίδια, πριόνι για ξύλο 1,8 ίντσων, χάρακα, ανοιχτήρι μπουκαλιών, πένσες, 2 στυλό. Επίσης έχει έναν κόφτη σύρματος και απογυμνωτή καλωδίου, 6 κλειδιά τύπου Allen, έχει όμως και 2 στηρίγματα που βοηθούν το χρήστη όταν θέλει να χρησιμοποιήσει το iPhone ως τηλεόραση. Όλα τα εργαλεία είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο ασάλι και είναι ενσωματωμένα στη θήκη, η οποία είναι κατασκευασμένη από αλουμίνιο και πολυανθρακικά υλικά και ζυγίζει μόλις 89 γραμμάρια. Και το κυριότερο, προσθέτει μόνο 5 χιλιοστά πάχος στο κινητό. Η θήκη βγαίνει σε ασημή, μαύρο, πορτοκαλί και κόκκινο χρώμα και είναι διαθέσιμη για iPhone 4, 4S και iPhone 5 και 5S και κοστίζει περίπου 100 δολάρια. Μία προσφορά της Wind. Πάτερ, αμάρτησα. Δεν ξέρω αν θα με συγχωρέσει ο Θεός. Πες τι έκανες και ίσως σε συγχωρέσει. Πάτερ, έκλεψα ένα κουλούρι από ένα φούρνο. Και την ταμιακή από το φούρνο. Εντάξει, Τέκρον. Συγχωρεμένος. Είναι και κάτι ακόμα, Πάτερ. Απάτησα και τη γυναίκα μου. Σοβαρό.